Ώρα σήμερα να κάνουμε και κάποιες πολιτικές κουβέντες, γιατί είναι και η τελευταία μέρα που μπορεί αυτές να γίνουν. Έτσι λοιπόν, στα 34 λεπτά μετά τις 9, καλημερίζω από το Ρέθυμνο την υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Δέσποινα Παπαδάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα από το Ρέθυμνο. Ευχή μας να είστε καλά, κυρία Παπαδάκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία. Έτσι, στην τελική ευθεία φτάσαμε στο τέλος, τελευταία ημέρα της προεκλογικής περίοδου. Έχουν υποθεί τόσα πολλά, έχετε δει τόσο κόσμο. Σας ρωτάω προσωπικά, γιατρός εσείς επίσης, στο σύστημα υγείας μέσα, δίνετε το δικό σας τον αγώνα στην καθημερινότητά σας. Ρωτάω λοιπόν και λέω το εξής, αλλά και πρώτη φορά που παθαίνετε υποψηφιότητα. Ρωτάω λοιπόν, τι αποκομίσατε από όλη αυτή την περίοδο, κυρία Παπαδάκη? Ναι, τελειώνοντας αυτή η περίοδο, αυτή η προεκλογική πορεία, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τους πολίτες του Ρεθύμνου, όλους όσους με άκουσαν, να τους διαβεβαιώσω ότι θα είμαι, ότι θα συνεχίσω, ότι ήμουν δίπλα τους και θα συνεχίσω να είμαι και μετά τις εκλογές. Δέχτηκα όλο αυτό το καιρό με την επαφή με τον κόσμο θετικά συναισθήματα, δέχτηκα αγάπη, μπορώ να πω. Είδα ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και θέλει το διάλογο, θέλει λύσεις στα προβλήματά του, έχει αγωνία για την καθημερινότητα, τον ενδιαφέρει η υγεία, η ασφάλεια, οι υποδομές, οι δρόμοι, δηλαδή στην Ήπεθρο θεωρούν σημαντικό να έχουν καλύτερη πρόσβαση με τις πόλεις. Το αστικό ιστό. Ναι. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, ότι ο κόσμος καταγράφεται ότι έχει ανάγκη την κουβέντα, έχει ανάγκη ουσιαστικά, γιατί έτσι το καταγράφω όπως το λέτε, κυρία Παπαδάκη, τη συμπαράσταση από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μπουν, να εκτεθούν στα κοινά, θέτουν τον εαυτό τους σε αυτή τη δοκιμασία, γιατί και για εσάς τους υποψηφίους, άσχετα με ό,τι μπορεί να λέει ο καθένας από εμάς, δοκιμασία είναι. Αλλά αυτές οι κουβέντες, βέβαια, την επόμενη μέρα πρέπει να αποτυπωθούν και σε λόγο, και εκτός από το λόγο και σε πράξεις και σε κινήσεις, για να δουν και αυτή τη βελτίωση, έτσι δεν είναι? Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ισχυρό μήνυμα που μπορεί να στείλει ένας άνθρωπος ο οποίος εσείς συναντάτε ή του ζητάτε να σας στηρίξει. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Πράγματι, έχετε δίκιο. Και αυτό να είναι και ένας λόγος που απομακρύνει τον κόσμο και τον κάνει αδιάφορο, θα έλεγα, στα πολιτικά ζητήματα. Ότι βλέπει ότι την επόμενη μέρα δεν γίνονται πράγματα για τα οποία θεωρεί ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Όντως, έχει μεγάλη σημασία να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και μετά την κάλπη να υπάρχει συνέπεια. Και αυτό είναι που χαρακτηρίζει και έναν πολιτικό. Η συνέπεια των λόγων και των πράξεων είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε, είπατε, κυρία Παπαδάκη, το εξής. Είναι πολλά αυτά τα οποία ακούσατε, με τις ανάγκες όπως καταγράφονται από τον κάθε πολίτη. Αλλά εσείς από τη δική σας την πλευρά και από το δικό σας το επαγγελματικό το μητερίζει, ούτως ή άλλως είσαστε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο χώρο, και όταν μιλάμε για την ενδοχώρα, νομίζω είσαστε γιατρός σε κέντρο υγείας, και όταν μιλάμε για την ενδοχώρα και ο άλλος ξέρει τι σημαίνει μετακίνηση, μεταφορά, ελλείψεις, προσωπικό, αναλώσιμα, όλα αυτά τα οποία έχει στην καθημερινότητά του, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, και εκεί δεν μπορείς να πεις και πράγματα ή να υποσχεθείς πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις, Έτσι ακριβώς είναι. Την ενδοχώρα, βέβαια, στα κέντρα υγείας υπάρχει, έχει, προσπαθούν τέλος πάντων να είναι κοντά στους ανθρώπους της κάθε περιοχής. Και ένας λόγος που κι εγώ εκτίθομαι και παίρνω μέρος σε αυτές τις εκλογές είναι και αυτός, γιατί είμαι ειδικός γιατρός γενικής οικογενειακής ιατρικής και στόχος μου είναι πράγματι να παλέψω για μια αξιοπρεπή δημόσια υγεία
και περαιτέρω εξυγχρονισμό των ιατρείων, των περιφερειακών ιατρείων, του κέντρου υγείας, με περισσότερο προσωπικό και μέσα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην επιπλέον παροχή και στην ενδυνάμωση ουσιαστικά της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι ο πυλώνας στο σύστημα υγείας πρωτοβάθμια. Και αυτό φαίνεται ότι σήμερα η σημερινή κυβέρνηση πράγματι έχει ξεκινήσει και έχει δώσει έμφαση και στον προσωπικό γιατρό και στα προγράμματα πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία και για όλη την... και όλο το σύστημα υγείας ουσιαστικά. Το προλαμβάνει, είναι σαφώς καλύτερο, το θεραπεύει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά τα προγράμματα πρόληψης ή ο προσωπικός γιατρός έχουν να κάνουν και να δώσουν βοήθεια στα κέντρα υγείας, γιατί κανένας δεν αμφισβητεί ποιος είναι ο ρόλος πραγματικά ο ζωτικός που διαδραματίζουν όχι τα κέντρα υγείας απλά σαν κέντρα υγείας, αλλά εξαιτίας του ανθρώπινου δυναμικού που τα στελεχώνουν σε κάθε γωνιά της Κρήτης και της χώρας. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Εκεί είναι που χρειάζεται μέρημνα. Αυτά τα δύο δηλαδή, προγράμματα πρόληψης και προσωπικός γιατρός, νομίζω ότι δεν σας αφορούν ωστόσο τόσο πολύ σαν κέντρα υγείας. Εσείς θέλετε άλλα πράγματα. Ναι, σαφώς. Το ένα είναι μαζί με το άλλο. Το προσωπικό είναι αυτό που θα τα ενισχύσει και θα τα προχωρήσει και θα κάνει την εφαρμογή τους πραγματική και ουσιαστική. Σήμερα έχουν μπει στο σύστημα 3.400 προσωπικοί γιατροί και απαιτούνται ακόμα 1.800. Εάν βάσει αυτού που θέλετε, βάσει αυτού που γνωρίζετε, βάσει αυτού που βιώνετε στην καθημερινότητά σας, τα κέντρα υγείας τι παραπάνω θέλουν, κύριε Παπαδάκη? Θέλουν ενίσχυση των υποδομών, της μια ουσιαστική δηλαδή κάλυψη της κτηριακής υποδομής τους, και φυσικά θέλουν περαιτέρω προσωπικό. Ναι. Που να καλύπτει όλες τις ειδικότητες. Βέβαια, ναι, είναι σημαντικό να καλύπτει οι βασικές τουλάχιστον ειδικότητες, οι ειδικότητες της παιδιατρικής, της καρδιολογίας, οι εργαστηριακές ειδικότητες. Αυτό ενδεχόμενα να είναι και ένα μήνυμα και προς τους κυβερνώντες, αλλά να είναι ένα μήνυμα και προς τους νέους γιατρούς, γιατί δεν υπάρχει και μεγάλη προθυμία εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν κίνητρα, όπως λένε οι περισσότεροι οι νέοι γιατροί, να έρθουν και στην περιφέρεια. Ναι, υπάρχουν. Το ουσιαστικό κίνητρο φυσικά είναι αναγνωρίσιμο από όλους ότι είναι η μισθολογική η αύξηση των μισθών. Ήδη έχει δοθεί ένα 10% νοσοσταθμική αύξηση στα μισθολόγια, τα ιατρικά μισθολόγια. Και σαφώς τις προεκλογικές δεσμεύσεις είναι και η περαιτέρω αύξηση 25% στο τέλος της τετραετίας. Κάτι δηλαδή που ουσιαστικά θα βοηθούσε στην κάλυψη των θέσεων. Ένα βήμα ουσιαστικά πριν από την κάλπη. Τι θα θέλετε να πείτε στον κόσμο που σας ακούει? Θα ήθελα να πω ότι στον κόσμο να σκεφτεί και να σκεφτεί και να αποφασίσει πραγματικά τι θα ψηφίσει. Γίνεται από όλους παραδεκτό, θεωρώ, από κάθε πολίτη που δεν έχει κομματικές παροπίδες, ότι και πιστεύει στον υπεύθυνο πατριώτη και στον εξυγχρονισμό του κράτους, ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση, έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο παραγωγικό κράτος, έχει ανάγκη από μια σοβαρή εξωτερική πολιτική, γιατί στις 21 του Μαΐου, εκτός από την οικονομία, εκτός από τα θέματα της οικονομίας, της υγείας, της παιδείας, θα πρέπει να ψηφίσουμε και για την εξωτερική πολιτική, και όλοι μπορούμε να αναλογιστούμε πώς θα είναι να έχουμε απέναντί μας, ας πούμε, ένα ισχυρό αντίπαλο και εμείς εδώ μια αδύναμη κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Θέλω δηλαδή ο κόσμος πραγματικά να δει ότι έχουν τεθεί έτσι και λιώς όλα τα δεδομένα. Η πληροφορία είναι άμεση, είναι άπλετη, έστω και σε αυτή τη μικρή προεκλογική περίοδο, και ο κόσμος είναι θα κρίνει. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό, και θα αποφασίσει πραγματικά ποιο είναι το σωστό.
Mm-hmm. Γιατί όλοι ασχίζουμε για ένα καλύτερο αύριο που αξίζει τόσο στα παιδιά μας όσο και σε όλους μας. Mm-hmm. Κυρία Δέσποινα Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Η κυρία Δέσποινα Παπαδάκη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο.